Τα φαινόμενα ρατσισμού στα ρωσικά γήπεδα προβληματίζουν εν ώψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μόνο την εφετινή σεζόν έχουν καταγραφεί 19 περιστατικά με οπαδούς να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα. Πρόκειται για συμβάντα κατά οποία η FIFA έχει ήδη επιβάλει ποινές. Ο ρατσισμός υπάρχει στο ρωσικό ποδόσφαιρο, εκφράζεται συχνά μέσα από σβάστικες ή κέλτικους σταυρούς ή άλλα σύμβολα που προέρχονται από την κοινότητα των νεοναζί. Το φαινόμενο βέβαια δεν είναι νέο. Το 2011 ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε εγκαταλείψει το γήπεδο σε μάτς του ρωσικού πρωταθλήματος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά των οπαδών. Ο Νιγηριανός αμυντικός Μπράιαν Ιντόβου μιλά ανοιχτά για τις δικές του εμπειρίες και μάλιστα εκτός γηπέδου όταν φορούσε τη φανέλα της Zenit Αγίας Πετρούπολης. Ένας φίλαθρος μου είπε «Δεν υπάρχει μαύρο στα χρώματα της Zenit». Ήμουν με φίλους από την ομάδα, φοράγαμε τις εμφανίσεις μας και εκείνος ρώτησε τι τρέχει. Γιατί φοράτε τις εμφανίσεις της ομάδας. Η FIFA πάντως έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό το παραμικρό ρατσιστικό φαινόμενο στο Μουντιάλ και ήδη έχει λάβει τα μέτρα της.